Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι συνήθως δεν σχολιάζω αποφάσεις συμβουλίων και ειδικά φιλόπτωχων συμβουλίων, τα οποία πραγματικά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει και το έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματικά είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Γνωρίζει τόσο ο Παπαλευθέρης όσο και το φιλόπτωχο ταμείο τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για συγκεκριμένα πράγματα και τις οποίες φυσικά δεν υπάρχει λόγος να ανακοινώνουμε. Διότι εκείνο που προέχει είναι απλά να ενεργοποιούμε τους συμπολίτες μας σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και για τους συνανθρώπους μας να αναπτύσσονται τα αισθήματα της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. Πάνω λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο, έχει ήδη, όπως γνωρίζετε, ανακοινώσει ο κ. Περιφερειάρχης ότι με πρωτοβουλία δική μας, του Πέτρου Τατούλη δηλαδή και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην επόμενη προγραμματική περίοδο στη ΣΕΣ, 60 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ανακούφιση των ευάλωτων συμπατριωτών μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι κάτι που σε λίγο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον Πέτρο Τατούλη, όταν θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περίοδου, ο οποίος είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα υπάρξει. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα που δημιουργήθηκε με την αναστολή του συστήου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τις οποίες και εγώ έλαβα. Πριν από 2 χρόνια, εγώ και οι συνεργάτες μου ενεργοποιήσαμε τον πατέρα Ελευθέριο Μίχο, προκειμένου να γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση από πλευράς του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας, μέσω τελικά του Δήμου Ναυπλίου που έφτιαξε τη μελέτη, προκειμένου σε συγκεκριμένο κωδικό του ΕΣΠΑ που αφορά τα κοινωνικά κτίρια να εντάξουμε ένα κτίριο το οποίο θα εξυπηρετεί το συσίτιο και την ιματιοθήκη της Ευαγγελιστρίας. Πράγματι αυτή η μελέτη με την αρρωγή του Δήμου Ναυπλιαίων αλλά και τη δική μας έγινε, είναι έτοιμη, έχει κατατεθεί πραγματικά στη διαχειριστική αρχή και η σταθερή, καθαρή διαβεβαίωση την οποία παρήχαμε τόσο εγώ όσο και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Πέτρος Στατούλης, στον πατέρα Ελευθέριο, ήταν ότι το έργο αυτό εμείς κάνουμε προσπάθεια να ενταχθεί στην παρούσα προγραμματική περίοδο όταν ολοκληρωθεί η αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λιγότερο από 1 μήνα περίπου. Εμείς αυτή τη στιγμή, και το γνωρίζει ο πατέρας Ελευθέριος αυτό, έχουμε ήδη στείλει στον κύριο Γιαννούση, στην Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν αριθμό έργο στο οποίο περιλαμβάνεται το συσίτιο της Ευαγγελιστρίας, προκειμένου να ενταχθεί κανονικά στο υπάρχον ΕΣΠΑ το οποίο τρέχει ακόμα. Η διαβεβαίωση που έχουμε, διότι έχουμε κάνει πριν στείλουμε ένα χαρτί με κάποια έργα τα οποία περιμένουμε να ενταχθούν, εννοείται ότι ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Γιαννούση, είναι ότι μέχρι τέλος του μηνός θα έχει ανοίξει, μιλάω μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχει ανοίξει ο κωδικός αυτός προκειμένου να ενταχθεί επισήμως το έργο αυτό και να δοθεί μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται ημερομηνία δημοπράτησης. Άρα λοιπόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει παραβεί σε τίποτα αυτά τα οποία έχει πει, όχι για να πουλήσει ρουσφέτη, όχι για να το παίξει μαυρογιαλούρος, όχι φυσικά για να κάνει κάτι για να το φαίνεστε. Αλλά διότι, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, τόσο εγώ όσο και ο Πέτρος Στατούλης, αναγνωρίζουμε το πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παράγεται από το φιλόπτωχο Ταμείο της Ευαγγελιστρίας. Ένα έργο το οποίο συνεπικουρείται από εκατοντάδες εθελοντές και αυτό είναι το σημαντικό σήμερα για την κοινωνία μας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς παλέψαμε πάρα πολύ. Σας λέω ότι τα έργα τα οποία προτείνονται, να σας το πω με την ορολογία της αγοράς, ως ουρά του ΕΣΠΑ, είναι λίγα. Μέσα σε αυτά τα λίγα έργα λοιπόν υπάρχουν και 2 κοινωνικά έργα, ο Άγιος Παύλος για την Κόρινθο και το συσίδιο της Ευαγγελιστρίας. Υπάρχουν μέσα. Είναι ενημερωμένος ο πατέρας Ελευθέριος από το γραφείο του Περιφερειάρχη προσφάτως ότι με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να το δημοπρατήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Τώρα, τα τεχνικά ζητήματα, το αν θα πληρωθεί από το ΕΣΠΑ αυτό ή αν θα πληρωθεί από το επόμενο, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει ήδη ξεκινήσει ουσιαστικά, ή από ποιο κωδικό θα πρέπει να δαπάνες, είναι λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα που δεν μία σχέση έχουν τόσο με τον πατέρα Ελευθέριο και τον φιλόπτωχο Ταμείο, τόσο και σε εμάς. Είναι θέματα τα οποία με τη διαχειριστική αρχή τα λύνουμε και όταν έρχεται η ώρα. Το σημαντικό, και το επαναλαμβάνω, είναι ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει
με τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Ότι το έργο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε ένα κατάλογο έργων τα οποία έχουμε προτείνει για να ενταχθούν μέχρι τέλος του μηνός και να δημοπρατηθούν μέχρι τέλος του έτους. Εγώ δεν λέω ότι θα δημοπρατηθούν αύριο, υπάρχει μια διαδικασία. Είναι και το έργο της Ευαγγελιστρίας. Όπως ο Περιφερειάρχης και εγώ έχουμε δεσμευτεί τόσο στον Πατέρα Ελευθέριο και το Φιλόπτωχο Ταμείο, όσο και δημόσια στους δημότες του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής, αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο έργο το οποίο έχει γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο εμείς το έχουμε αναπτύξει από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι εμείς προτείναμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ενεργοποιήσαμε το Φιλόπτωχο Ταμείο να προχωρήσει στις υπόλοιπες ενέργειες, το οποίο πραγματικά τις έκανε και τις έκανε και ιδιαίτερα γρήγορα. Και διευκολύναμε και βοηθήσαμε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας συνεργασίας, καλό θα είναι να υπάρχουν τα μέγιστα όρια υπομονής. Δηλαδή, αυτό το συσίτιο λειτουργεί τα τελευταία 6 χρόνια. Έτσι. Εμείς ανακαλύψαμε αυτό τον κωδικό στον οποίο μπορούσαμε να βοηθήσουμε πρόσφατα, όταν και εντάξαμε το έργο, γιατί σας λέω ότι εντάξτε οριακά, ξέρετε, αυτά είναι σε όρια, τι ακριβώς τους χαρακτηρίζει το κοινωνικό κτίριο, τι γίνεται. Σε αυτόν τον ίδιο κωδικό, εμείς έχουμε εντάξει, δημοπρατήσει και εκτελούμε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες στην Πυργέλα, σε οικόπεδο της Εκκλησίας. Το οποίο σας λέω ότι ήταν δημοπρατημένο και λόγω της αναπροσαρμογής του ΕΣΠΑ ξεμπλόκαρε πριν 15 μέρες, ενώ είναι δημοπρατημένο αρκετούς μήνες πριν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ζητούμε την ελάχιστη ακόμα υπομονή για να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν γίνεται ούτε για μένα, ούτε για τον Περιφερειάρχη, ούτε για τον Πατέρα Ελευθέριο, ούτε καν για τον Φιλόπτωχο Ταμείο. Γίνεται για αυτούς τους ανθρώπους, συνανθρώπους μας που εξυπηρετούνται καθημερινά από την προσφορά των υπολείπων συμπολιτών μας και από την εθελοντική δουλειά εκατοντάδων ακόμα συμπολιτών μας και φυσικά με την οργανωτική λειτουργία, την οποία έχει κάνει και είναι μια καταπληκτική δουλειά. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω αυτό, ασχέτως ανακοινώσεων κλπ. Που κάνει ο Πατέρας Ελευθέριος, το Φιλόπτωχο Ταμείο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εθελοντές. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, εμείς λέμε ότι το έργο θα μπει και θα εκτελεστεί όπως ακριβώς έχουμε συμφωνήσει.